Κομμωτία. Ξεκίνησα στο Κομμωτία το 2022, μετά που είχε τη Φωτομπιενάλε. Και από τη Φωτομπιενάλε έδωσα μια συνέντευξη στο Λαύρο, στον Κουστόφυλλο, και ο ίδιος θέλησε να έχει η έκθεση στη Λάρισα. Το κατάφερα από μόνος του και έφερε την έκθεση στη Λάρισα. Γι' αυτό τον ευχαριστώ πάνω απ' όλα. Μετά το φίλο μου, τον Ανδρέα, τον Κατσάκο, που φτιάξαμε τις φωτογραφίες της έκθεσης και την αντιδημαρχία που μας έδωσε και το χώρο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και στην μεθοδολογία αφορά το 8ωρο των δημοσίων υπαλλήλων μια άξιση εποχή, την περίοδο του 1993 μέχρι το 2000, είναι το πώς ζούσαμε την εποχή εκείνη μέσα σε μια δημόσια υπηρεσία, με όλη τη χαρτούρα που υπήρχε και την ατμόσφαιρα του χώρου. Αυτό ήταν το σημείο που καταγράψω. Αυτό είναι και μαυρό, που είναι και με κόκο. Το τονίζει πολύ πιο έντονο αυτό, την όλη αυτή η κατάσταση της εποχής. Αυτό είναι στην ουσία η θεματολογία. Λέω ουσιαστικά ένα ρητό, μία ατάκα, δεν ξέρω πώς να το πούμε, ότι το παιδί τη μέρα που γεννιέται στην Ελλάδα πρώτα λέει δημόσιο και μετά μαμά και μπαμπά. Τι έχετε να πείτε. Νομίζω τώρα ότι αυτό κάπου ξεπεράστηκε. Δεν υφίσταται πλέον αυτή η αντίληψη των ανθρώπων. Αν και δεν μπορώ να πω ότι είναι και τόσο πολύ αδιάφοροι αυτό όλο. Έχει αλλάξει πάρα πολύ το δημόσιο, φαντάζομαι. Τώρα ίσως έχει λειτουργεί. Τότε είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν σε πλήρη λειτουργία και υπήρχε υπεράριθμο προσωπικό. Τώρα νομίζω ότι μπορεί λειτουργεί έτσι, πιστεύω. Έτσι φαντάζομαι. Ότι συμβαίνει. Αυτό. Ναι, ναι, για 10 χρόνια. Εργάστηκα στο δημόσιο. Ναι, εργάστηκα από το 90 μέχρι το 2000. Και το 2000 έφυγα το δημόσιο, δεν ξέρω παρέκκληση. Όταν τελειώσει και το θέμα, όταν είπα ότι τελειώνω, σηκώθηκε έφυγα. Δεν άντεχα να μείνω στο δημόσιο άλλο, γιατί δεν υπήρχε αντικείμενο που να με ενδιαφέρε, ενώ προσπάθησα να το κάνω, να βρω αντικείμενο σαν φωτογράφος, δεν κατάφερα να μπω σε κάποια δημόσια εργασία και σαν μετάταξη, για να μπορέσω να προσφέρω κάτι. Και το αντικείμενο που είχα δεν μου ενδιαφέρε, δεν έκανα και τίποτα στην ουσία. Οπότε προτιμώ τώρα να μην κάνω τίποτα. Έφυγε.